Ασημίνα, ξεκινάει και το Survivor All Stars. Σου έχει γίνει κάποια πρόταση? Θα το αντέξεις δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να πας? Να την αποχωριστείτε κιόλας ξανά. Σίγουρα για μια κοπέλα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπάει τόσο γρήγορα, λόγω των γυναικολογικών, καταλαβαίνετε. Αλλά θα σταθώ σε αυτό και δεν θα πω τίποτα παραπάνω και θα δείτε ποιος θα πάει και τι θα γίνει. Θα δέχθηκες όμως πρόταση? Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αγκυμένο. Δεν είναι και μεγάλο κίνητρο το οικονομικό κομμάτι? Είναι, γιατί είναι δύσκολες οι μέρες μας και έχω ξαναπεί ότι τα 5.000 ευρώ δεν είναι ένα... είναι ένα ικανοποιητικό... δηλαδή δεν τα παίρνει όποιος και όποιος 5.000 ευρώ την εβδομάδα. Άμα σας πει ότι δεύτερη χρονιά ξαναφεύγω, τι θα της πείτε? Κοιτάξτε, δεν ξέρω, είναι δικό της θέμα. Εμένα το κύριο μου μότο στη ζωή μου είναι να αφήνω στον άνθρωπο να κάνει το όνειρό του, να κάνει τα ζητούμενά του, αυτά που έχει ανάγκη, και όσο και να σου λείπει κάποιος, όταν ξέρεις ότι περνάει καλά μέσω αυτού που κάνει και ότι προσπαθεί να δικαιωθεί, πόσο μάλλον ένα νέο παιδί όπως η Ασημίνα, χαίρεσαι και εσύ διπλά, γιατί νιώθεις ότι δικαιώνεσαι που είσαι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Με το πείσετε τα σχόλια που σας θέλουν όλο να χωρίζετε κτλ. Κοιτάξτε, αυτά είναι γουρπλάκα, εντάξει. δεν δίνεις σημασία σε αυτά, γιατί ξέρεις ότι... καθένας ξυπνάει και λέει ας γράψω κάτι σήμερα για να πάρω το κλικ και τα λοιπά. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που συμβαίνει αυτό. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που καθένας έχει γνώμη. Είναι πολύ εύκολη γνώμη, σαν τα αέρια. Έχουν όλοι.